Η τουρκική οικονομία κλειδωνίστηκε, κλειδωνίστηκε πολύ. Προσπάθησε κάποια στιγμή να βρει ένα σημείο ισορροπίας, ξοδεύοντας βέβαια κάποια από τα τελευταία υπερπολίτιμα συναλλαγματικά της αποθέματα. Η τουρκική οικονομία βουλιάζει. Βυθιζόμαστε, γράφουν οι εφημερίδες. Βαρύς λογαριασμός, το πρωτοσέλιδο σε άλλη. Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ, σε άλλο κλίμα, κάνει λόγο για μια μυθική ιστορία αγάπης Τούρκου επιχειρηματία με μια Γερμανίδα. Όμως αυτά δεν απασχολούν τους Τούρκους που πεινάνε. Yani her şey pahalı. Yandık, yandık, yandık. Hiç hayatımda, ben 74 yaşındayım, hiç hayatımda böyle pahalılık görmedim yani. Η κατρακύλα της τουρκικής λίρας έφτασε ακόμα και στο ιστορικό χαμηλό του 17% σε ένα από τα μεγαλύτερα κύματα πωλήσεων μετοχών εδώ και χρόνια. Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης σημείωνε απώλειες ως και 9%. Η αντικατάσταση του διοικητή της τουρκικής κεντρικής τράπεζας αποτελεί μεγάλο πλήγμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών, με τη λίρα να κατρακυλά. Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος διαμορφωνόταν σε 7,90 εναντί του αμερικανικού δολαρίου σήμερα και σε 9,38 εναντί του ευρώ. Adam başı bir tane. Daha artık söylemeye gerek yok. Kiloları geçtik, taneye başladık. Οι τράπεζες στέλνουν μαζικά SMS παρακαλώντας για καταθέσεις και προσφέροντας εξωφρενικά επιτόκια, τα οποία όμως δεν έχουν πλέον κανένα αντίκρισμα, αφού στην πραγματική οικονομία οι τιμές καλπάζουν και οι μισθοί μειώνονται. Θέλω να σας δείξω ότι οι τιμές έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε δύο χρόνια. Ο πρωταγωνιστής είναι το σκόρδο και το πορτοκάλι, που από 4 λίρες έχει φτάσει 12 αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό όταν το εισόδημα στην ουσία έχει μειωθεί. Ο βασικός μισθός από 1.600 έχει πάει 2.800 λίρες, να τα πούμε σε ευρώ. Είναι γύρω στα 280 ευρώ. Όμως τα 1.600 που ακούγονται σήμερα 160 ευρώ, τότε είχαν 350 ευρώ. Δηλαδή ο βασικός μισθός στην ουσία έχει μειωθεί. Οι απλοί πολίτες επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Μέγκα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν. Άλλωστε, μακριά από το παλάτι του Ερντογάν, ο λαός βράζει στο ίδιο καζάνι. Hem millet fiyattan kaçıyor hem de pandemiden kalabalığa gelemiyor. Yani her türlü bir zarar görüyor. Οι ειδικοί εξηγούν τι συμβαίνει με επιστημονικά στοιχεία. Όμως οι εξηγήσεις τους πέφτουν στο κενό μπροστά στην απελπισία που γιγαντώνεται. When people suffers from high inflation unemployment, real incomes are falling. During the pandemic time, our expenditure on food has increased. But food prices has also increased. Μπροστά στη γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια, ο Ερντογάν αφήνει να διαρρεύσει πως έρχεται ένας σχηματισμός για να ξεγελάσει τις εντυπώσεις. Η αντιπολίτευση όμως λέει πως η χώρα έχει χαρά ξηρότητα για τη χειροκοπία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ανδρέα, και είναι ο Ανδρέας Ροπόπουλος στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα μανάβικο, ότι όσο και αν ακούγεται υπερβολικό σε κάποια αυτιά, λαϊκίστικο σε κάποια άλλα, στην Τουρκία υπάρχει πείνα αυτή τη στιγμή. Νίκο, πράγματι για το μέσο Τούρκο πολίτη τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα. Οι διαδοχικές οικονομικές κρίσεις έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ακρίβεια. Κρατάω ένα πορτοκάλι. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου η αξία του ήταν 3 με 4 λίρες το κιλό. Σήμερα έχει 12 λίρες. Είναι τριπλάσια ουσιαστικά η τιμή του. Τα επίσημα στοιχεία λένε 148% αύξηση. Που σημαίνει 2,5 φορές απάνω η τιμή, αλλά ανάλογα με τις περιόδους και 3 φορές. Να πάρουμε ένα ξινόμηλο. Αυτό είχε 3 λίρες το 2018. Σήμερα έχει φτάσει τις 12,5 λίρες το κιλό. Από την άλλη, όπως είδαμε και στο πολύ κατερτισμένο βίντεο που παρουσιάσαμε λίγο πριν, ο βασικός μισθός ήταν 1.600 λίρες, πήγε 2.800, να τα πούμε σε ευρώ για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ουσιαστικά έχει μειωθεί γύρω στο 30% το εισόδημα, ενώ οι τιμές έχουν τετραπλασιαστεί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για το μέσο Τούρκο πολίτη, Νίκο. Μα το θυμάμαι και νομίζω σε όλους μας είχε κάνει εντύπωση όταν ακούγαμε την ιστορία του ψωμιού. Πώς δηλαδή ο κόσμος πήγαινε στα δημοτικά αρτοπία, τα πιο φτηνά από τα αρτοπία που υπήρχαν, γιατί δεν είχε τα χρήματα να πάρει ψωμί. Το ψωμί στην Τουρκία βεβαίως είναι το βασικότερο πράγμα που υπάρχει. Νίκο, πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Πράγματα που δεν λέγονται συχνά. Όντως, αυτά τα δημοτικά, οι δημοτικοί φούρνοι υπήρχαν πάντοτε. Η ψαλίδα της τιμής έχει ανοίξει. Είναι περίπου στη μισή τιμή από τους ιδιωτικούς φούρνους. Όμως, έχει ξεκινήσει και κάτι άλλο τον τελευταίο χρόνο.
Κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα και αγοράζουν ψωμί σε ιδιωτικούς φούρνους ή στους δημοτικούς φούρνους λένε και ένα ψωμί στη σακούλα. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι αγοράζω ένα δεύτερο ψωμί για να το πάρει κάποιος που έχει ανάγκη. Και όταν μπει κάποιος μέσα που δεν έχει λεφτά, πάει και αν βρει στη σακούλα που έχουν βάλει παίρνει για να το πάρει ψωμί. Ένα δωρεάν τρομερά ψωμί, πράγματα. Πάει και το παίρνει. Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος από την Κωνσταντινούπολη. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής.